Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η έξοδος της Ελλάδας σε αγορές μετά από 3 χρόνια έφερε βέβαια χαμόγελα στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού κατάφερε να πλύσει τελικά περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κατά πόσο ήταν τελικά επιτυχημένο το όλο εγχείρημα, μας το πει ο Δημήτρης Πεπάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά, μετά από 3 χρόνια η Ελλάδα κατάφερε να βγει στις αγορές, πήρε 3 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου και μάλιστα με ένα συγκριτικά καλό επιτόκιο. Όμως από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο όψεις. Υπάρχει η πολιτική όψη του Μεγάρου Μαξίμου που πανηγυρίζει λέγοντας ότι πρόκειται για τον απόλυτο θρίαμβο, καθώς ναι, η Ελλάδα βγήκε στις αγορές και μάλιστα πήρε επιτόκιο σε απόλυτη τιμή χαμηλότερο από ό,τι είχε πάρει η κυβέρνηση Σαμαρά πριν από 3 χρόνια στην προηγούμενη έξοδο. Υπάρχουν και κάποιοι που βλέπουν το πράγμα μεγαλύτερο σκεπτικισμό, στεκόμενοι σε κάποιες λεπτομέρειες αλλά και σε κάποια νούμερα που είναι δυνατά να κάνουν την διαφορά. Να τα δούμε ποια είναι αυτά και να κάνουμε ουσιαστικά μια ακτινογραφία των δύο εκδόσεων και ένα crash test μεταξύ τους. Ναι, σε απόλυτες τιμές το ομόλογο ΣΥΡΙΖΑ, για να το πούμε έτσι, έχει χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό το ομόλογο Σαμαρά. Όμως, μιλάμε για μια πολύ διαφορετική συγκυρία ευρύτερα για τα ομόλογα της Ευρώπης, καθώς το κόστος δανεισμού διεθνώς και στο σύνολο της Ευρωζώνης έχει πέσει, άρα το περίφημο spread σε σχέση με το γερμανικό ομόλογο είναι υψηλότερο. Δηλαδή, ναι, μεν δανειστήκαμε φθηνότερα, όμως θα μπορούσαμε θεωρητικά να είχαμε δανειστεί και αρκετά φθηνότερα, καθώς ούτως ή άλλως τα επιτόκια του δανεισμού ανά την Ευρώπη είναι χαμηλότερα. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τα χρήματα. Ναι, μεν πήραμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, όμως μόνο από τα μισά από αυτά είναι φρέσκο χρήμα. Τα υπόλοιπα αποτελούν ανακύκλωση, rollover όπως ονομάζεται στην οικονομική ορολογία, ενός του προηγούμενου ομολόγου. Άρα ουσιαστικά στην οικονομία εισέρευσαν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ φρέσκο χρήμα. Σε αυτό υπάρχει μια λεπτομέρεια, μια σημαντική λεπτομέρεια, που λέει ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να έχει αντλήσει περισσότερα χρήματα, όμως επέλεξε να μην δεχθεί κάποιες προσφορές με υψηλότερο επιτόκιο, ακριβώς για να δείξει ότι δανείστηκε φθηνότερα σε σχέση με το παρελθόν. Βέβαια, προφανώς μιλάμε και για μια πολύ διαφορετική συγκυρία σε σχέση με 3 χρόνια πριν. Μιλάμε τώρα για μια χώρα που βιώνει καθεστώς capital controls για 2 χρόνια. Μιλάμε για μια χώρα της οποίας το δημόσιο χρέος θεωρείται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως μη βιώσιμο, ενώ πριν από 3 χρόνια ήταν βιώσιμο. Άρα υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Και σε κάθε περίπτωση ήταν μια ανάγκη να βγει και να τεσταριστούν τα νερά για το αν και κατά πόσο μπορεί η χώρα να βγει στις αγορές. Άρα ως προς αυτό σίγουρα είναι μια επιτυχία. Από την άλλη, ναι, χάθηκε χρόνος. Προφανώς και χάθηκε χρόνος. Αν πριν 3 χρόνια είχες βγει με αυτό το επιτόκιο, θα μπορούσε σήμερα να έχεις βγει πολύ καλύτερα. Άρα εκεί υπάρχει ένα μεγάλο επιχείρημα ότι όσα συνέβησαν προφανώς πήγαν την οικονομία πίσω. Από την άλλη όμως ήταν μια κίνηση που έπρεπε να γίνει και σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας είναι μια κίνηση που θα έχει και συνέχεια, θα υπάρχει και δεύτερη έξοδος στις αγορές ενδεχομένως πριν ξεκινήσουν διαδικασίες για την τρίτη αξιολόγηση από το Σεπτέμβριο, καθώς η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι πατά σταθερά στα πόδια της όσον αφορά αυτό το κομμάτι, ότι υπάρχει μια συνέχεια και μια ενδυνάμει επιστροφή στην κανονικότητα.